Πόσο καιρό δούλεψες στο έργο αυτό της Ηλιακής? Εγώ δούλεψα από την πρώτη δύο μήνες, 42 εργάσιμες μέρες. Πόσοι ξέρεις ότι δούλεψαν εργάτες περίπου? Πρέπει να είχατε 5 συνεργεία, πει 20 άτομα. Έκανες και εσύ διατροφήτευση? Έκανα, ναι, λίγες μέρες όμως, όχι. Και μετά πήγαν τα άλλα συνεργεία, το άλλο δεύτερο συνεργείο. Εδώ κοιτάμε ότι στα τρία δέντρα, τα δύο είναι ξεραμένα. Γιατί? Γιατί αργήσαν να τα βάλουν και δεν έγινε και απαιτούμενοι. Ήθελαν πόντισμα. Έχουν βάλει και κάτι σανίδες για να στηρίξουν τυχόν κατολιστήσεις. Τα έχω δει. Άλλα ανιστές τους, άλλα έχουν παραφύγει από τη μανία της φύσης. Έχουν χωρί από τη λάσπη. Πώς το εξηγήσατε αυτό? Τι να πω, μια προχειρότητα. Αυτή η λέξη όλα τα λέει. Η δικιά μου γνώμη του τηλεοφύτευση σωστή δεν έχει γίνει. Πρώτα έπρεπε να μπει ένα μηχάνημα να καθαρίσει τα πρανές, συνάξει το δρόμο γενικώ σε όλη την ηλία και να πούνε δεντράκια, όχι δεντράκια 15 και 20 πόντους, 30 πόντους, να πούνε δεντράκια δίμετρα και να ποτίζονται. Γιατί αυτά τα δεντράκια μπαίνουν τζάμπα, είναι άσκοπα. Ειδικά στη δεντροπίτευση και στη δεντροκομεία που έγινε που κόβαμε τα δέντρα, έπρεπε να μπει κάποιο άτομο να ξέρει, ας πούμε, που ήταν επιστάτης εκεί πέρα. Πόσο καιρό δούλεψε στο συνεργείο? Εγώ δούλεψα 2 μήνες εκεί. Εδώ σε ποια περιοχή είμαστε? Πασχομιλιά. Από την περιοχή σου πόσα άτομα δούλεψαν? 3 άτομα. Αυτά δεν κεπαρίσα, δεν έπιασε κανένα και είχαν πει τότε ένας καθηγητής που πέρασε ότι αυτά τα δεντράκια που θα δες όταν θα αρχίσω δεν θα πιέσει κανένα. Ο καθηγητής αυτός από ποιο πανεπιστήμιο ήταν? Από Γιάννενα. Άρα λοιπόν αυτά τα κυπαρίσα πέντε με το δασαρχείο, τζάπα ήταν. Τζάπα. Τζαμπακόπος. 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 Και τζάπα δεν φτάνει. Πεταμένα λεφτά, φίλε. Πεταμένα λεφτά. Αγαπητέ, μπορεί αυτή η φιλαδέλα εκεί να συγκρατήσει ολόκληρο βουνό? Όχι, όχι, μα τίποτα. Κάποιοι έπρεπε να πάνε κάποια χρήματα, κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν.